τα πάρτι και οι εκδηλώσεις που διοργανώνει ο ΣΕΣΑΕ είναι πάντα περιζήτητα και πάντα ανυπομονεί ο κόσμος για αυτά. Αυτή τη φορά όμως λίγο περισσότερο, γιατί μετά από πάρα πολύ καιρό οι άνθρωποι της αγοράς ξαναβρίσκονται όλοι μαζί σε μία από τις πρώτες εκδηλώσεις που γίνεται δειλά-δειλά, να το πούμε έτσι, στην αγορά μας. Μαζί μας ο πρόεδρος του Συνδέσμου για να μας πει για αυτή την εκδήλωση σήμερα εδώ, αλλά και το πώς βλέπει το μέλλον της αγοράς. Πάντα οι εκδηλώσεις είναι χαρά για τους ανθρώπους της ασφαλιστικής αγοράς, πόσο μάλλον αυτή που μετά από πολύ μεγάλο καιρό απουσίας ξαναβρισκόμαστε όλοι μαζί. Και είναι η πρώτη, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι? Για μας είναι η πρώτη μετά από πάρα πολύ καιρό και από ό,τι ξέρω και η αγορά έχει πολύ καιρό να βρεθεί. Αυτό ακούμε από όλους οι οποίοι μας κάνουν την τιμή και είναι σήμερα μαζί. Το κάναμε όχι δειλά, αλλά με μεγάλη προσοχή. Ακριβώς επειδή έχει περάσει πολύς καιρός, αλλά είμαστε ενθουσιασμένοι με την αποδοχή, με τους ανθρώπους που βλέπουμε εδώ και τους χαιρετάμε μετά από πολύ καιρό, αλλά και μεταξύ τους βλέπουμε ότι χαίρονται που ξαναβρίσκονται. Είναι ιδιαίτερες οι στιγμές, το ξέρουμε όλοι. Νομίζω ότι ο κορονοϊός έχει πια μπει στη ζωή μας για τα καλά, δεν χρειάζεται να το σχολιάσουμε αυτό, αλλά υπάρχουν πάρα πολλές εξελίξεις στην αγορά, πολύ σημαντικές, εξαγορές, συγχωνεύσεις, εξελίξεις στο ασφαλιστικό, βλέπουμε ΤΕΑ να ιδρύονται και ο ρόλος όλων των στελεχών που βρίσκονται εδώ και εκείνων που δεν έχουν καταφέρει να είναι σήμερα μαζί μας θα είναι πολύ σημαντικός στο να εκμεταλλευτούν αυτές τις εξελίξεις και να τις διαμορφώσουν. Εμείς στο Σύνδεσμο θα κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε το networking, που είναι μια καταστατική υποχρέωση μπορώ να πω, να βοηθήσει όσο γίνεται περισσότερο τα μέλη μας, είτε ανήκουν στο στελεχειακό δυναμικό των εταιριών είτε στα δίκτυα, ώστε να βρουν μια καλή θέση και στο μέλλον αυτής της αγοράς. Έχουμε αρκετά πράγματα να κάνουμε μέχρι το τέλος του χρόνου. Για μένα το 2021 νιώθω ότι πέρασε μέσα σε 6 μήνες μέχρι τώρα και όχι 9, αλλά πιστεύω ταυτόχρονα ότι και το υπόλοιπο μέχρι τον Δεκέμβριο θα το νιώσουμε σαν 6 μήνες, γιατί έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε.